Καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο κύριος Γεώργιος Παρασκευάς, Διευθυντής στη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης. Κύριε Παρασκευά, θέλω να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην εκπομπή μας. Καλημέρα κύριε Ορφανίδο, σας και τους ακροατές σας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω ίσως από την ερώτηση που απασχολεί περισσότερο το κοινό μας, γιατί οφείλω να ομολογήσω αρκετές από αυτές τις ερωτήσεις μας τις έχουν στείλει και οι ίδιοι ακροατές. Πρώτα απ' όλα, κύριε Παρασκευά, όλο αυτό το διάστημα που βιώνουμε την καραντίνα, η Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης έχει μείνει κλειστή? Όχι, κανένα διάστημα δεν έχει μείνει κλειστή. Από τις 13 Μαρτίου του 2020 που τέθηκαν όλοι οι περιοριστικοί όροι λόγω του COVID-19, η υπηρεσία δεν έχει κλείσει ποτέ. Απλώς η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται είτε τηλεφωνικά είτε μέσω των email για να κλείνει κάποιος ραντεβού ανάλογα με το τι θέλει την υπηρεσία, τι ζητάει από την υπηρεσία. Συγκεκριμένα στο site της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στην αρχική σελίδα του, υπάρχουν όλες οι χρηστικές πληροφορίες αυτές για την επικοινωνία με την υπηρεσία μας. Το μοναδικό διάστημα το οποίο δεν εξυπηρετήσαμε ήταν στο μήνα Δεκέμβριο, τότε που υπήρξε κάποιο πρόβλημα με συναδέλφους οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και αναστήλαμε ένα τμήμα, τη λειτουργία ενός τμήματος από τις διεύθυνσής μας. Οπότε αντιμετωπίσατε και αυτή την περίπτωση, δηλαδή κάποιοι από τους συναδέλφους σας να βρίσκονται εκτός υπηρεσίας λόγω κορονοϊού, σωστά? Ναι, νόσησαν. Μάλιστα. Επομένως τώρα, αν κάποιος θέλει να εξυπηρετηθεί από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών Δυτικής Θεσσαλονίκης, το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνει είναι να τηλεφωνήσει σε ποιο νούμερο, κύριε Παρασκευά? Το πιο αποτελεσματικό είναι να στείλει email ανάλογα με το ποιο τμήμα θέλει να εξυπηρετηθεί. Δηλαδή, αν θέλει να εξυπηρετηθεί από το τμήμα αυτοκινήτων για να εκδώσει παραδείγματος χάρη μια άδεια κυκλοφορίας, θα επικοινωνήσει, θα στείλει email στην αντίστοιχη διεύθυνση που έχουμε στο site της περιφέρειας. Αν θέλει να εξυπηρετηθεί από το τμήμα αδειών οδήγησης για διπλώματα παραδείγματος χάρη, υπάρχει άλλο email, και αντίστοιχα αν θέλει κάτι από το τεχνικό τμήμα υπάρχει ειδικό email και γι' αυτό, ώστε προκειμένου να στείλει το αίτημά του και να προγραμματιστεί από την υπηρεσία για την ημέρα και την ώρα που μπορεί να προσέλθει. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε νομίζω μέσα από αυτά τα email θα εξυπηρετηθούν οι πολίτες που μας ακούνε. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οι έκτακτες περιπτώσεις, ειδικά των επαγγελματιών, τις οποίες παρόλο που ο γενικός κανόνας είναι η χρήση το email και το ραντεβού, υπάρχουν τα έκτακτα, τα οποία βέβαια τα εξυπηρετούμε χωρίς ραντεβού. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι άνθρωποι που με κινητικά ή άλλα προβλήματα, οι αμταμαία, είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι εμπλέκονται με το υγειονομικό πρόβλημα και δεν μπορούν να περιμένουν, οι επαγγελματίες οι οποίοι οδηγοί ή ιδιοκτήτες φορτηγών οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτές είναι περιπτώσεις ιδιαίτερες, τις οποίες εξυπηρετούμε άμεσα και χωρίς ραντεβού. Και ακριβώς επειδή έχουμε αρκετούς ακροατές που είναι επαγγελματίες οδηγοί και αυτή την ώρα σας ακούν, αν κάποιος για παράδειγμα χρειάζεται να κάνει ανανέωση του διπλώματός του και μιλάω για τους επαγγελματίες πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει πάλι να ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία που αναφέραμε? Έχει προβλεφθεί και είναι οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν πάρει παράταση όλα τα διπλώματα, τα επαγγελματικά και τα αεραστεχνικά για τουλάχιστον 10 μήνες. Επομένως, δεν απαιτείται να μπουν στη διαδικασία της ανανέωσης των διπλωμάτων, είτε είναι επαγγελματίες είτε όχι, με εξαίρεση μόνο τον επαγγελματία ο οποίος θα ταξιδέψει σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, οπότε νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό, αυτή η πληροφορία που μόλις μας δώσατε. Για 10 ολόκληρους μήνες δεν υπάρχει απαίτηση ανανέωσης των διπλωμάτων, είτε μιλάμε για επαγγελματία είτε για ερασιτέχνη. Τώρα να σας πάω σε μια άλλη ερώτηση που επίσης απασχολεί τους ακροατές. Διεξάγονται εξετάσεις, κύριε Παρασκευά, αυτή την περίοδο? Διεξάγονται μόνο θεωρητικές εξετάσεις για τους επαγγελματίες, οδηγούς.
κατηγορίας γάμα και δέλτα και από πρακτικές εξετάσεις εξετάζεται μόνο της κατηγορίας δέλτα, δηλαδή των οδηγών που θέλουν να αποκτήσουν δίπλωμα για λεωφορείο. Μάλιστα, και φαντάζομαι πάντοτε τηρώντας τα απαραίτητα πρωτόκολλα ασφαλείας για τον COVID-19, έτσι. Ακριβώς, πάντα και συγκεκριμένο αριθμό στην αίθουσα των θεωρητικών εξετάσεων και δυστυχώς ο αριθμός αυτός είναι πάρα πολύ μικρός και δημιουργείται ένα πρόβλημα εδώ για τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να βγάλουν δίπλωμα επαγγελματικό. Από όσο είστε σε θέση να γνωρίζετε, υπάρχει, έτσι να το πω λαϊκά, φως στο τούνελ? Πότε θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις? Η έναρξη των εξετάσεων συνδέεται άρρηκτα με τη λύση ή τη μερική λύση του υγειονομικού προβλήματος. Και εμείς γινόμαστε αποδέκτες είτε παραπώνων είτε πιέσεων, αλλά εμείς είμαστε ο ένας τροχός της αμάξης. Την κύρια απόφαση για την έναρξη των εξετάσεων την έχει αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Μεταφορών. Κατά συνέπεια, δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση για το πότε θα ξεκινήσουν οι εξετάσεις, τόσο οι θεωρητικές όσο και οι πρακτικές των λοιπόν κατηγοριών. Εκτός από αυτή που ανέφερα, δηλαδή, και για τα λεωφορεία. Ναι. Οπότε δεν μπορούμε, γιατί δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή, να δώσουμε αυτή την πληροφορία στους ακροατές μας. Και κανένας δεν μπορεί, ακριβώς. Τώρα θα ήθελα το σχόλιο σας σχετικά και με κάποιες ειδήσεις που έρχονται από το ρεπορτάζ και αναφέρομαι βέβαια στο νέο νομοσχέδιο που προβλέπει ότι οι οδηγοί που έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου θα μπορούν να οδηγούν και μηχανάκια έως 125 κυβικά. Γνωρίζουμε κάποια παραπάνω στοιχεία, κύριε Παρασκευά, για αυτό το θέμα? Κοιτάξτε, αυτό όντως έχει ψηφιστεί ένα νομοσχέδιο, αλλά για να εφαρμοστεί αυτό χρειάζονται διευκρινήσεις. Και διευκρινήσεις γίνονται με δύο τρόπους, είτε με εγκυκλίωση είτε με υπουργικές αποφάσεις. Σίγουρα αυτό που ξέρουμε ότι δεν είναι κάποιος ο οποίος είναι κάτοχος εραστεχνικού διπλώματος, σίγουρα από την πρώτη μέρα της απόκτησης του διπλώματός του δεν θα μπορεί να οδηγεί και δίκυκλο της κατηγορίας αυτής των 125 όπως αναφέρεται. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα ώστε να μας έρθουν και εμάς οι εγκύκλοι που θα διευκρινίζουν ποιοι, με ποιον τρόπο και ποιοι θα είναι ακριβώς οι δικαιούχοι οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα αυτοί να εξομοιώσουν τα διπλώματά τους ή να έχουν το δικαίωμα, εν πάση περιπτώσει, να οδηγήσουν και δίκυκλα αυτών των κατηγοριών. Επομένως, για να το επαναλάβω, έχει ψηφιστεί το νομοσχέδιο. Περιμένουμε τις διευκρινιστικές εγκυκλίους. Σωστά. Σωστά. Ωραία. Τώρα αναφερθήκατε στα διπλώματα και υπάρχει άλλο ένα ερώτημα. Τίθεται θέμα καθυστέρησης στην έκδοση διπλωμάτων ή αδειών κυκλοφορίας εξαιτίας του κορονοϊού? Ειδικά για τις άδειες οδήγησης δεν υπάρχει καμία απολύτως καθυστέρηση. Όλοι οι υποψήφοι οι οποίοι έχουν δώσει μέχρι και την έναρξη του δεύτερου κύματος του lockdown, δηλαδή μέχρι τις 3 Νοεμβρίου, όλα τα διπλώματα αυτά έχουν εκδοθεί. Από εκεί και πέρα δεν δημιουργούνταν εξετάσεις, κατά συνέπεια δεν υπήρχαν νέα διπλώματα. Mm-hmm. Επίσης, όσοι πρόλαβαν και κατέθεσαν τα διπλώματά τους για ανανέωση, επίσης και αυτά είναι προς έκδοση, δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση. Καθυστέρηση υπάρχει στην έκδοση αδειών κυκλοφορίας τόσο ενάριθμων όσο και ανάριθμων αυτοκινήτων, αλλά αυτό έχει να κάνει όχι τόσο ακριβώς με την έκδοση των αδειών, όσο με την καθυστέρηση σε ό,τι αφορά το να κλείσει κάποιο ραντεβού. Γιατί στην ουσία η υπηρεσία εξυπηρετεί τους κλάδους αυτούς της οικονομίας, οι οποίες δεν είναι σε αναστολή. Παραδείγματος χάρη, μία αντιπροσωπεία αυτοκινήτων δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας. Ένας οδηγός, ένας επαγγελματίας αυτοκινητιστής, είτε είναι ταξί, είτε λεωφορείου ή φορτηγού, δεν τελεί σε αναστολή λειτουργίας. Όλα αυτά τα αιτήματα λοιπόν, όλοι αυτοί οι πολίτες απευθύνονται στην υπηρεσία μας. Δυστυχώς όμως η υπηρεσία με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα πρέπει να εργάζεται με το μισό προσωπικό. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε, ναι. Ενώ τα αιτήματα είναι πάρα πολλά, σαν να λειτουργεί κανονικά η υπηρεσία, στην ουσία η δεκπεραίωσή τους έχει μεγάλη καθυστέρηση.
Εκεί ακριβώς οφείλεται λοιπόν και η καθυστέρηση, για την έκδοση μιλάμε τώρα αδειών κυκλοφορίας. Κύριε Παρασκευά, θα ήθελα να σας κάνω και ένα ερώτημα που αφορά εσάς προσωπικά. Ποιο θεωρείτε ότι είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που είχατε να αντιμετωπίσετε ή και που ακόμα αντιμετωπίζετε στο διάστημα της θητείας σας, γιατί οι δημοσιογραφικές μου πληροφορίες σας θέλουν ως έναν από τους διευθυντές που προσπαθείτε και δίνετε άμεσες λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έλεγα ότι δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο την νοοτροπία, ας το πούμε, ή την υφιστάμενη κατάσταση την οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ως υπάλληλοι. Είναι θέμα διαδικασιών, δηλαδή τι θέλω να πω. Και εδώ θέλω να σας δώσω και μία είδηση. Οι διαδικασίες οι οποίες υπάρχουν για την έκδοση αδειών οδήγησης, διπλωμάτων, είναι αναχρονιστικές, έχουν δικαιολογητικά τα οποία είναι περιτά για τον πολίτη και όλα αυτά και μάλλον και δημιουργούν μια γραφειοκρατία. Η είδηση λοιπόν που έχω να σας πω είναι ότι εμείς σαν Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπως έχει εξαγγείλει και ο Περιφερειάρχης, ο κ. Τζικώστας, είμαστε σε ένα πάρα πολύ όριμο στάδιο στο να εφαρμόσουμε, να ψηφιοποιήσουμε τουλάχιστον 40 διαδικασίες, οι οποίες θα ευελπιστούμε ότι σύντομα θα τεθούν στην υπηρεσία των πολιτών, έτσι ώστε να μην αναγκάζονται ούτε αυτοί να ταλαιπωρούνται και να χάνουν χρόνο, χρήμα, και να προσέλθουν στην υπηρεσία, και πιστεύουμε ότι με την ψηφιοποίηση αυτή και την εξαποστάσεως της εξυπηρέτησης και οι υπηρεσίες μας θα αναβαθμιστούν, αλλά και ο πολίτης θα είναι πολύ πιο ικανοποιημένος και θα αισθάνεται ότι είναι πολίτης μιας ευνομούμενης πολιτείας, η οποία κυρίως τον σέβεται. Αρχικά να σας ευχαριστήσω που δώσατε στην εκπομπή μας αυτή την είδηση. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική και ίσως εξαιρετική πρωτοβουλία και θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας το γεγονός ότι θα υπάρχει λιγότερη γραφειοκρατία, θα ευνοήσει και τους πολίτες και φυσικά θα ευνοήσει και εσάς και την υπηρεσία. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή μας την κουβέντα. Θεωρώ ότι δώσαμε πολλές πληροφορίες χρηστικές στους ακροατές μας και να κλείσουμε όπως εσείς θέλετε, κύριε Παρασκευά. Σας ευχαριστώ και εγώ για το βήμα που δώσατε να ακουστεί και η άποψη της μιας δημόσιας υπηρεσίας, η οποία με την ευκαιρία αυτή θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απρόσωπη. Έτσι, μια υπηρεσία την αποτελούν άνθρωποι, πολύ καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι δίνουν ψυχή και σώμα και να κάνουν να βοηθήσουν τους πολίτες κατά δυνατόν περισσότερο. Σας ευχαριστώ και εγώ. Εύχομαι καλή Σαρακοστή και καλή συνέχεια σε αυτό που κάνετε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια σας, γεια σας.